Εκεί που θα ήθελα πραγματικά να σταθώ είναι στο εξής, ότι η πανδημία, όπως υπόθηκε και στην κεντρική ομιλία, πραγματικά ανέδειξε το ότι όταν η ζωή του ανθρώπου, οι ανάγκες του ανθρώπου μπαίνουν στη λογική του κόστους ωφέλους, τότε για ποια ανάπτυξη να μιλήσουμε και για ποια, πραγματική, για ποια ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών να μιλήσουμε. Να πω το εξής, και πέρα από το ζήτημα της θεραπείας και της αποκατάστασης, ας ξεκινήσουμε από το ζήτημα της πρόληψης. Βλέπουμε σήμερα ότι πραγματικά η πρόληψη σε μια σμπαραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που τώρα και με το νέο ΕΣΥ, ένα νέο ΕΣΥ πραγματικά φτιαγμένο από παλιά και φθαρμένα υλικά, θα πω παρακάτω, η πρόληψη είναι κυριολεκτικά ατομική υπόθεση και ευθύνη του καθενός. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση επιδημιολογική επιτήρηση, δεν υπάρχουν διαγνωστικοί έλεγχοι που να λαμβάνουν υπόψη φυλετικά χαρακτηριστικά, ηλικιακά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι ας πούμε οι έγκυες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, όπως είναι τα παιδιά, και το πώς θα πρέπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να σχετίζεται και να συνδέεται και με την προσχολική και με τη σχολική ζωή. Να μην πω δε για τους ίδιους τους παράγοντες διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, που έχουν να κάνουν προφανώς με το ζήτημα και της υγείας του νέου ανθρώπου και τέλος πάντων και της εργατικής οικογένειας. Θέλω να πω ότι αφενός δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σχεδιασμός, γιατί είναι κόστος, και το μόνο που θέλουμε είναι με το ελάχιστο, αυτό που θέλουν είναι με το ελάχιστο δυνατό κόστος κυριολεκτικά να μπορούν να έχουν εργαζόμενους που θα τους παράγουν και θα βγάζουν το μέγιστο δυνατό κέρδος, να μην πω βέβαια και για τους χώρους εργασίας. Και από την άλλη, οι ίδιοι όροι της κοινωνικής ζωής είναι τέτοιοι που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία, την ευεξία, όπως ορίζεται τέλος πάντων και από τον ΠΟΗ, πόσο μάλλον δεν την ψυχική υγεία, επειδή έκανε μία ανοίξη και η Ελένη, σε αυτό το σύστημα το βαθιά εκμεταλλευτικό, που δεν μπορεί παρά μόνο με ανατροπή να αλλάξει. Αν, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος σήμερα ζει με την ανασφάλεια της ανεργίας ή των πετσοκομμένων μισθών, ζει με την ανασφάλεια του αν αύριο μεθαύριο όχι μόνο θα έχει δουλειά, αλλά αν θα μπορέσει να πληρώσει όλους αυτούς τους δυσβάστακτους λογαριασμούς. Αν ένας άνθρωπος έχει την ανασφάλεια του να πάει στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας και μετά από πόσες ώρες θα εξεταστεί και αν θα εξεταστεί. Αν ένας άνθρωπος το σήμερα δεν έχει ελεύθερο χρόνο ή όταν πρέπει κάπου να απευθυνθεί π.χ. για δημιουργική απασχόληση κτλ. Πρέπει να πληρώσει. Να μην πούμε δε μια και ένα καλοκαίρι και για τις διακοπές, γιατί ακούω ακόμη και στους χώρους δουλειάς τους δικούς μας που είμαστε και πιο καλά αμοιβόμενοι, ότι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές. Τότε για ποια υγεία και για ποια ευεξία να μιλήσουμε. Και βέβαια εννοείται ότι και το νέο ΕΣΥ, που τόσο πολύ ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, έρχεται να πατήσει πάνω σε μια πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και είναι αυτή ακριβώς η πολιτική του κόστους ωφέλους, η πολιτική αυτή που κάνει τα νοσοκομεία ΑΕ. Και εδώ να πούμε, λέμε θέλουμε ένα κρατικό σύστημα υγείας. Θέλουμε ένα κρατικό σύστημα υγείας γενικά και αόριστα, όχι ένα σύστημα υγείας όπως έβαλαν εδώ και οι σύντροφοι, που να είναι με βάση την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι με βάση την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα αυτών των νοσοκομείων. Γιατί θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από το ψυχιατρίο. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, π.χ. σε εμάς την καθαριότητα. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και βάζει μέσα τον εργολάβο. Τι είναι πιο αντιδραστικό, είναι ο εργολάβος ή είναι η ΣΟ? Προφανώς εμείς παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις και μέσα στο κίνημα οι συνάδελφοι να παραμείνουν στη δουλειά τους, να μην πενταχτούν στο δρόμο, και ότι τώρα και με τον νόμο Χατζηδάκη θα είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο αντίξωες οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων. Αλλά το να είναι ο άλλος, ο συνάδελφος, με προγραμματισμό της ζωής του ανατρίμηνο, ή το να είναι ένας εργαζόμενος με πετσοκομμένα δικαιώματα ακριβώς επειδή είναι ορισμένου χρόνου, επειδή είναι συμβασιούχος, αυτό δεν συμφέρει στην προώθηση της λογικής κόστος ωφέλους σε ένα νοσοκομείο που θα είναι ανταγωνιστικό, που θα μπορεί έτσι να είναι και βιώσιμο κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης και όλων αυτών που υπηρετεί. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω, νομίζω ότι όλα αυτά που βάζει και η έκδοση του βιβλίου και που συνολικά προτάσουμε και σαν κόμμα, δηλαδή το να υπάρχει πρόληψη,
με βάση κεντρικό σχεδιασμό να υπάρχει θεραπεία, να υπάρχει και λειτουργική αποκατάσταση μια σειρά νοσημάτων κτλ. Δεν είναι ουτοπία, ούτε είναι μαξιμαλισμός. Νομίζω ότι ακριβώς τα ίδια τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας στο σήμερα δίνουν το έναυσμα γι' αυτό. Και νομίζω ότι εάν πραγματικά δεν συγκρουστούμε με την αιτία όλων αυτών των δεινών, όπως είπε και η Ελένη, δεν συγκρουστούμε με τον πυρήνα της οικονομίας, άρα και του κοινωνικού επικοδομήματος, που είναι η λογική του κέρδους, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για δημόσια και δωρεάν υγεία. Σαφώς αυτό δεν σημαίνει ότι στο σήμερα δεν θα παλεύουμε για να αποσπάσουμε κατακτήσεις, δεν θα παλεύουμε πραγματικά για να μπορεί ο λαός να απολαμβάνει δημόσια και δωρεάν υγεία, αλλά όλο αυτό θα έχει κοντά ποδάρια. Και νομίζω ότι η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Ρωσία πριν έναν αιώνα έδειξε το δρόμο και το πώς εκεί πέρα αντιμετωπίστηκαν μια σειρά λοιμώδης νόση, ακριβώς επειδή υπήρχε πρόληψη, διασύνδεση με το χώρο δουλειάς και με τους χώρους όπου μεγάλωνε και μορφωνόταν η νεολαία. Και βέβαια, ακριβώς επειδή στο επίκεντρο ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, οι ανάγκες των παιδιών του και όχι τα φράγκα των λίγων. Ευχαριστώ πολύ.